σήμερα, ας πούμε λίγα πράγματα για την ομορφιά των γυναικών, ιστορικά. Διότι κάθε εποχή και κάθε κοινωνία είχαν διαφορετικά πρότυπα ομορφιάς. Ποτέ δεν ήταν ίδια κατά τη διάρκεια των αιώνων. Από τις στιχογραφίες των προϊστορικών χρόνων μέχρι τα σύγχρονα παγκοσμιοποιημένα πρότυπα της showbiz και της μόδας, η έννοια της γυναικείας ομορφιάς αλλάζει από αιώνα σε αιώνα και από κοινωνία σε κοινωνία. Οι ανάγκες της ζωής άλλωστε καθορίζουν τις αισθητικές αντιλήψεις. Πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ευρωπαίες έσφιγγαν τη μέση τους με κορσέ και είχαν απαραίτητο σκότσο στα μαλλιά. Μετά από 5 χρόνια όμως στα εργοστάσια και στα χωράφια, αφού οι άνδρες ήταν στα χαρακώματα, οι κότσοι και οι κορσέδες εξαφανίστηκαν. Έπαψαν να θεωρούνται στοιχεία ομορφιάς. Στην έρημο Καλαχάρη της Αφρικής, μια βουσμάνα γυναίκα θεωρούνταν τόσο ομορφότερη όσο πιο διογκωμένη ήταν η γλουτή της, διότι αυτό σήμαινε ότι είχε αποθηκευμένο αρκετό λίπος και μπορεί να επιβιώσει στη σκληρή ζωή της ερήμου. Στο βόρειο, ψηλά στους πάγους, μια εσκιμώα θεωρούνταν όμορφη αν είχε σκληρά χέρια, διότι αυτό σήμαινε ότι ξέρει να ψαρεύει και άρα μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια να επιβιώσει. Μια καλονή της αναγέννησης, πανλευκή, κάτασπρη, θα πάθαινε αποπληξία αν έβλεπε σήμερα τις γυναίκες να ξαπλώνει στον ήλιο για να μαυρίσουν. Στην εποχή της, αλλά και στην αρχαία Ελλάδα ακόμα, μαύρο δέρμα είχαν μόνο οι αγρότησες, οι υπηρέτριες και αυτές που ήταν στα παζάρια. Μια ξυπόλυτη Αφρικάνα ή μια γυναίκα της Αραβίας που ζωγραφίζει με χένα το κουτουπιέ του ποδιού της για να το αναδείξει, θα έφρυταν βλέποντας μια γυναίκα της Κίνας που από μικρή της γύριζαν το πόδι προς τα μέσα σπάζοντας τα κόκαλα, αφού εκεί η γυναίκα θεωρούνταν όμορφη αν περπατούσε σαν πουλί. Μια Γαλλίδα του 17ου αιώνα που όσο πιο παχιά, αφράτη και γεμάτη κυταρίτιδα ήταν, τόσο ομορφότερη θεωρούνταν, θα χαμογελούσε ηρωνικά μπροστά στα λιπόσαρκα μοντέλα του 21ου αιώνα που χρυσοπληρώνονται για να μην έχουν ούτε γραμμάριο κρέατος πάνω στα κόκαλά τους. Στην αρχαία Ρώμη, όμορφη ήταν η περίπλοκα και αριστοκρατικά ντυμένη γυναίκα. 10 σκλάβες χρειαζόταν κάθε πατρικία για να τις φτιάξουν τις δίπλες του χιτώνα της και να τις φορέσουν τα κοσμήματά της. Ρωμαία σκλάβα που συλλαμβάνονταν να αποτριχώνεται, μαστιγώνονταν. Αυτό ήταν προνόμιο μόνο των ελεύθερων γυναικών. Αυτοί που το 10ο αιώνα θεωρούνταν όμορφοι, η σιγανομιλούσα και σχεδόν φυσική στη φυσική της παρουσία κυρία με τα σκαμελίας, με το καπέλο, θα έφερνε γέλια στις Ελληνίδες, στις Ισπανίδες και τις Ιταλίδες που είναι έξω και χαίρονται τη ζωή. Στις πίνακες του Γκογκέν υπάρχουν κάτι γυναίκες πλακουτσομίτες που θα κάνανε τις γαλιδούλες ή τις ρωσιδούλες με τις ανασηκωμένες όμορφες μυτούλες να φρίξουν. Η Κοκό Σανέλ που έβαλε για πρώτη φορά παντελόνι στο γυναικείο σώμα θα έφερνε φρίκι στην Ιαπωνέζα γκέισα, η οποία σε όλη της τη ζωή φορούσε αυτά τα μακριά φουστάνια και έτσι ήταν η ομορφιά. Οι σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θεωρούσαν όμορφες τις ατίθασες, γι' αυτό και στα χαρέμια τους προτιμούσαν να έχουν είτε καυκάσιες ξανθές είτε αιγιοπυλαγίτισες μελαχρινές. Γεμάτη καμπύλες Σοφία Λόρεν του 60 έχει καμιά σχέση με τις σημερινές ανορεξικές της μόδας? Η βιβλική Εύα με τα μαλλιά ως το χώμα που θα έβλεπε τη Θερόν ή τη Χάλι Μπέρι με το αγορίσιο κούρεμα, πώς θα νιώθε?
Ένας ήρωας του Μολιέρου διαμαρτυρόταν ότι η γυναίκα του τον κατέστρεφε οικονομικά με τις κρέμες από λίπος γουρουνιών που χρησιμοποιούσε. Τα ίδια ακριβώς έλεγαν και οι εραστές της Μέριλιν Μονρόε. Οι λίγες σταγόνες αρώματος που έβαζε πίσω από το αυτί της πριν κοιμηθεί ολόγυμνη τους κόστιζαν ολόκληρες περιουσίες. Μην αναρωτιέστε πώς θα βλέπουν την όμορφη γυναίκα και τον άντρα δηλαδή στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Αφού δεν ξέρουμε τι κοινωνία θα έχουμε, δεν ξέρουμε και ποια θα είναι τα πρότυπα ομορφιάς. We'll be right back.